Τα παπαγαλάκια της καταστροφής, εάν ψηφίσουμε όχι, η προσπάθεια να σηκώσουν κεφάλι τα μνημονιακά κόμματα. Γυρνάμε την πλάτη στο φόβο, κοιτάζουμε κατάματα την ελπίδα, ξαναπιάνουμε το νήμα του λαϊκού ξεσηκωμού των απεργιών, των καταλήψεων και των πλατιών. Ψηφίσουμε όμως, αγωνιζόμαστε. Ψηφίσουμε όχι, υπερήφανα και αγωνιστικά. Με το χαμόγελο των ανθρώπων που παίρνουν τις τύχες στα χέρια τους και οικοδομούν το δικό τους μέλλον. Τα λόγια του ποιητή. Κι όμως έχω κι εγώ και εσύ και τα εκατομμύρια τυποτένιοι σαν και σένα και σαν και εμένα υποκριτές. Φιλόδοξοι, μικρόψυχοι, εγωιστές, δειλοί. Εμείς κρατάμε μέσα στα ένοχα παράφορα του τα χέρια τις τύχες του κόσμου. Να το θυμάσαι αυτό. Χαιρετισμό θα απευθύνει στη συγκέντρωση και ο πρόεδρος Παραολυμπίων Εικών Ελλάδας, κ. Σίμος Παρτσανιτίδης. Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι. Σήμερα είμαστε εδώ για να πούμε ένα όχι με αξιοπρέπεια. Να πούμε ότι μαζί σε αυτή τη μεγάλη πορεία την οποία έχουμε εδώ και 5 μήνες με μια κυβέρνηση της αριστεράς, με πρωθυπουργό τον Αλέξη τον Τσίπρα, θέλουμε να δώσουμε μια απάντηση στο κεφάλαιο, θέλουμε να δώσουμε μια απάντηση στο στοθούνου του για όσα διαβουλεύονται χωρίς εμάς, χωρίς να έχουν καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Τα άτομα με αναπηρία είναι άτομα τα οποία πλήττονται κατά πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι υπόλοιπες κοινωνικές τάξεις. Είναι τα άτομα τα οποία βρίσκονται στο περιθώριο και υπάρχει μια στρατηγική μεθόδευση ότι πρέπει να πληγούν περισσότερο στην Ελλάδα. Γι' αυτό η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα αποφασίσανε, καταργήσανε και δημιουργήσανε για τα άτομα της αναπηρίας τα ΚΕΠΑ, ένα χρόνιο πρόβλημα το οποίο λιμενόταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και στέλναν τους ανθρώπους με αναπηρία σε μια αδιέξοδη κατάσταση οικονομική και πάνω απ' όλα αξιοπρέπειας και σεβασμού στην αναπηρία την οποία είχαν. Καταργήθηκε το 5 ευρώ στα νοσοκομεία που ήταν ένα κύριο αίτημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο είχε παρουσιαστεί στον αθλητισμό. Οι Έλληνες αθλητές με αναπηρία δεν είχαν την ισότιμη συμμετοχή στον αθλητισμό. Υπήρχε το πρόβλημα της συμμετοχής τους. Σήμερα θα ήθελα και πραγματικά λυπάμαι. Πριν από 3 εβδομάδες εδώ σε αυτή την πλατεία ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Μηταράκης, ο οποίος ήταν ένας πολέμιος του 23% στο ΦΠΑ, που να ξέρετε εσείς εδώ στοιχείο ότι το 23% που πήγαν να εφαρμόσουν οι θεσμοί ήταν ένα από τα σημεία τα οποία οδήγησε στον Αλέξη Τσίπρα να πάρει την απόφαση για αυτό το δημοψήφισμα. Πού ήταν να χαιρετήσει την προσπάθεια του όχι. Συνεχίζοντας θα ήθελα και βλέπετε σε όλα τα κανάλια των ΜΜΕ να περνάνε το μήνυμα της ελαμογιάς και της δουλοπρέπειας της οποίας πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε σαν ελληνικός λαός. Δεν υπάρχει αξιοπρέπεια. Τα ΜΜΕ έχουν κάνει μια στροφή η οποία στροφή αποδεικνύει ότι είναι χειρότεροι πρεσβευτές των θεσμών από ότι είναι οι ίδιοι οι θεσμοί. Ποιοι θέλουν το ναι και γιατί. Μήπως το θέλουν οι 5.000, τα 5 εκατομμύρια των φτωχών. Το θέλουν τα 2 εκατομμύρια των ανέργων. Τα θέλουν οι 500.000 επιχειρήσεις οι οποίες κλείσανε μέσα σε αυτή την πενταετία. Ή μήπως το θέλουν οι 7 με 8.000 αυτοκτονίες που έχουμε τα τελευταία 5 χρόνια σε αυτή τη χώρα. Πού είναι ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια απέναντι σε αυτές τις στρατηγικές. Και κλείνοντας, επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος για όλους, για να μην μακρηγορούμε. Εδώ θα έπρεπε να είναι παρόντες όλοι οι έμποροι οι οποίοι με πιάνανε στην πορεία αυτών των ημερών επί 5 ημέρες και ακούγοντας τα παπαγαλάκια της τηλεόρασης μαζί με τα ΜΜΕ ότι θα γίνει 23% το ΦΠΑ, δηλώσανε την απουσία τους και είναι μικροπρεπείς, αλλά πρέπει να στηρίξουν την προσπάθεια και την Κυριακή να είναι μπροστά στο όχι για να δείξουμε ότι πραγματικά πρέπει να υπάρχει σεβασμός στις αποφάσεις και στη βούληση. Και αν πραγματικά μια δημοκρατία δεν έχει δικαίωμα να περάσει μέσα από ένα δημοψήφισμα που εκφράζεται ο ελληνικός λαός,
Γιατί να μην αφήσουμε τον ελληνικό λαό να πει από μόνος του και να πάρει την απόφαση στα χέρια του για αυτά που επιβουλεύονται οι ξένοι δυνάστες αυτής της χώρας, την οποία θέλουν και ειδικότερα στα νησιά και στον τουρισμό να τον πλήξουν πηγαίνοντας στο 23%. Ξέρετε ποιο είναι γιατί? Το γιατί είναι ότι απέναντί μας είναι οι Γερμανοί, οι οποίοι πήραν τις μεγάλες επιχειρήσεις τις τουριστικές και θέλουν να πάνε να πολεμήσουν με το 23% τον τουρισμό των ελληνικών νησιών. Δυνατά πηγαίνουμε και αγωνιστικά, ο σύλλογος των Ελλήνων Παραολυμπιονικών που έμαθε να μάχεται στους τύπους μέσα στους αγωνιστικά γήπεδα, αγωνίζεται και στη ζωή και είναι μαζί στο όχι. Λίγο το μικρόφωνο. Οι δεκάδες χιλιάδες πολίτες που στεκόμαστε αλληλέγγυοι, ο ένας δίπλα στον άλλον, με όλους τους τόπους, σε καλούμε να πεις όχι για να ζήσουμε όλοι σε μια χώρα ελεύθερη, ανεξάρτητη και δημοκρατική. Σε καλούμε να πεις όχι γιατί τώρα αποφασίζουμε για το μέλλον των παιδιών και των γονιών μας. Οι επόμενες γενιές αξίζουν ένα μέλλον φωτεινό και χαρούμενο. Λέμε όλοι όχι στη λιτότητα, στις μειώσεις των συντάξεων και στις αυξήσεις του ΦΠΑ. Λέμε όλοι όχι στη φτώχεια και στα προνόμια. Λέμε όλοι όχι στους εκβιασμούς και στην κατεδάφιση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Λέμε όλοι όχι στο φόβο και στην καταράκωση της δημοκρατίας. Εμείς όλοι που 5 χρόνια τώρα φτωχαίνουμε, δυσκολευόμαστε, αγωνιούμε, απελπιζόμαστε, παλεύουμε και ξενιτευόμαστε. Λέμε μόνο ναι στην αξιοπρέπεια, στην εθνική κυριαρχία, στη δημοκρατία και στην αλληλεγγύη. Αλλά εδώ δεν πρόκειται για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Πρόκειται για 2 διαφορετικά οράματα για την Ευρώπη. Τη δική μας Ευρώπη, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας και τη δική τους, που αρνείται την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δημοκρατία, την προστασία των αδυνάτων και τη φορολογία των πλουσίων. Την ώρα που εκείνοι προσπαθούν να μας παγιδεύσουν στον δρόμο, εμείς μετριόμαστε με το μέλλον. Είναι η στιγμή να πούμε όχι στο φόβο. Έχουμε τη δύναμη και τη θέληση. Εκ μέρους της Χιακής Συμπολιτείας θα απευθύνει χαιρετισμό η Δέσποινα Ιτσαρδάκα. Καλησπέρα συμπολίτες. Ως Χιακή Συμπολιτεία δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε αμέτωχοι και αμέτωχες στο μεγάλο διακύβευμα των ημερών, στο ερώτημα που τέθηκε στον ελληνικό λαό. Υπό συνθήκες άκρατης τρομοκρατίας με τις τράπεζες κλειστές ως αποτέλεσμα της οικονομικής ασφυξίας που επέβαλαν οι πιστωτές, οι πολίτες παροτρύνονται από τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης να βάλουν την υπογραφή τους και να πούν ναι σε ένα νέο σκληρό μνημόνιο που θα διαιωνίσει τη λιτότητα, που θα βάλει τα φόβλετα σε κάθε ελπίδα ανάκαμψης. Να ξεχάσουν 5 χρόνια στερήσεων, να φημώσουν την ίδια τους τη φωνή. Την Κυριακή δεν μπορούμε παρά να πούμε όχι, για να δώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα αξιοπρέπειας, εντολή σκληρής αντίστασης στις πολιτικές στραγγαλισμού ενός ολόκληρου λαού. Ένα μήνυμα δημοκρατίας, για να μπορούμε την επόμενη μέρα να συνεχίσουμε τον αγώνα προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να διεκδικήσουμε επιτέλους ένα μέλλον με αξιοπρέπεια, ένα μέλλον με δημοκρατία, ισονομία και προοπτική. Μας απειλούν με το φόβο. Τους απαντάμε με τη στεναρή μας θέληση να μην δεχτούμε καμία υποχώρηση. Την Κυριακή η Χιακή Συμπολιτεία, οι πολίτες της Χίμιο και όχι. Και για να πω κάτι προσκυμένο, ας μην ξεχάσουμε τις ουρές στο Ίκα. Ας μην ξεχάσουμε τις ουρές στα συσίτια. Ας μην ξεχάσουμε τους συνταξιούχους